καλησπέρα σας κύριε Τσοχό. Γελάνε και τα μουστάκια σου, ε. Προσπαθώ, ναι, κάνοντας το παγόνι για το άλλο θέμα, νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι τώρα. Μου λένε οι φίλοι μου, λέει, σε περιμένουμε σήμερα, φίλοι και γνωστοί, αφού τελειώσεις το κλάψιμο για τη Λίβερπουλ, να πας και στα άλλα θέματα να συζητήσεις. Να... Α, όχι, εγώ γιατί να κλάψω για τη Λίβερπουλ. Όχι, εγώ, για μένα. Σε περιμένουμε, λέει, σε ένα σήμερα, θα τελειώσει το κλάψιμο και μετά να δούμε τι άλλα θέματα έχει στην εκπομπή. Λέω, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, κόσμο λέει TV, εκπομπή Champions League. Ναι. Το Σάββατο pre-game show κάνουμε ζωντανή σύνδεση με Παρίσι, ναι, και έχουμε εκεί τους 10 τυχερούς, υπερτυχερούς, 5 ήταν οι υπερτυχεροί που έχουν πάρει και κάποιον φίλο ή φίλοι μαζί τους που έχουν ταξιδέψει με έξοδα της Κοσμοτέ TV για να δουν το τελικό. Ναι. Κάνω την πάσα στον συνάδελφο τον Κώστα τον Ψάρα που είναι εκεί που έχει δίπλα του όλους αυτούς τους κυρίους που, τους υπερτυχερούς. Ναι. Λέει ο Κώστας, Μιχάλη μου καλησπέρα και τα λοιπά, να μιλήσουμε με τον πρώτο. Λέει ο πρώτος. Μιχάλη μου, λέει, άκουσα, ο κύριος Τσόχος είναι στούντιο. Λέει ο Κώστας, ναι βέβαια ο κύριος Τσόχος. Α, πολλά χαιρετίσματα. Δεν τον βλέπω μόνο στον Κοσμοτέ TV, τον ακούω και στο ραδιόφωνο, στη Θεσσαλονίκη. Ξέρει αυτός. Σοβαρά έγινε κάτι τέτοιο, δεν το είδα αυτό, δεν το ξέρω. Ναι. Πού να το δεις, τρεις ώρες πριν game κάναμε. Ήμουνα, γυρνούσα τελευταία στιγμή, έφτασα, γυρνούσα όλη τη Χαλκιδική το Σάββατο. Ναι. Κάτι πήρε το μάτι μου την Παρασκευή. Λοιπόν, έτσι, ακούει κιόλας. Ήτανε χαρούμενοι που πήγαν να δουν το τελικό του Champions League, που ήταν όλες οι φίρμες εκεί. Ήτανε πριν το τελικό και ήταν 5 τυχεροί και οι 5 Liverpool. Και είχαν πάρει μαζί τους άλλους 5 που ήταν Liverpool. Έλα ρε. Ναι, λες και το είχαν βάλει όρο. Το είχαν βάλει όρο στο διαγωνισμό ότι αν δεν είσαι Liverpool δεν ταξιδεύεις. Ρε, άλλο δεν στέλνουμε. Ναι, εντάξει, okay. Μια χαρά περάσαν αυτοί, δεν ούτε ταλαιπωρήθηκαν όπως ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άλλοι. Ναι. Τον κάναμε λίγο τον τελικό του Champions League, τελικό κύπελο Ελλάδας. Ναι. Το κακό που έγινε εκεί ποιο ήταν τελικά? Το μεγάλο κακό και καθυστέρησε τόσο πολύ, ότι δεν μπορούσαν να φτάσουν στο γήπεδο. Η κίνηση, όχι, δηλαδή. Ποιο ήταν το κακό? Όχι. Είναι ένα άλλο ζήτημα η κίνηση, ένα άλλο ζήτημα πολύ πιο σοβαρό που γίνεται όλο και μεγαλύτερο στους τελικούς του Champions League, ναι, είναι τα πλαστά εισιτήρια. Κυκλοφορούν πολλά πλαστά εισιτήρια, πολλοί είναι που την πατάνε και δυστυχώς εδώ η ανοργανωσιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, διότι στον έλεγχο αφήσαν και μπήκαν μέσα κάποιους με πλαστά εισιτήρια. Με αποτέλεσμα, την πάτησαν στον έλεγχο, δεν το διέκριναν, δεν το κατάλαβαν, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Ναι. Με αποτέλεσμα να έρχονται μετά αυτοί με τα κανονικά εισιτήρια. Ναι. Και το μηχάνημα να δείχνει ότι έχει περάσει μέσα η συγκεκριμένη θέση. Α, και αυτός με το κανονικό να του λένε ότι έχει πλαστό. Ναι, καταλαβαίναν ότι δεν έχει πλαστό, γιατί εκεί το τσεκάρανε. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και κάτι, γιατί δεν μιλάμε για μια-δύο περιπτώσεις, μιλάμε για εκατοντάδες περιπτώσεις. Με αποτέλεσμα αυτοί που είχαν τα κανονικά να εξαγριωθούν. Μαζί με αυτούς που είχαν τα κανονικά και είχαν εξαγριωθεί, εμφανίστηκαν και κάποιοι που προσπαθούσαν να μπουν τσάμπα. Και έγινε κανονικά του κουτρούλιο γάμος, μέχρι και τα κρυγόνα έπεσαν. Εν τω μεταξύ είχαν κάνει και το λάθος να τους αφήνουν να πλησιάζουν πάρα πολύ κοντά για να γίνει το πρώτος έλεγχος για το αν έχει εισιτήριο ή όχι. Ενώ συνήθως αυτό γίνεται ο πρώτος έλεγχος για εισιτήριο, όχι με σκανάρισμα, αλλά για δείξε μας το εισιτήριό σου, γίνεται τουλάχιστον κανένα χιλιόμετρο που φτάσει στο γήπεδο, για να μην έχουν ακριβώς αυτά τα ντράβαλα. Εδώ προφανώς είχαν αυτοίσει και φτάσανε ακόμη και αυτοί που δεν είχαν εισιτήριο και ψάχνανε να βρουν έστω και την τελευταία στιγμή έξω από το γήπεδο κάποιον μαυραγωρίτη για να το αγοράσουν. Υπήρξαν και φαινόμενα που αγοράστηκαν εισιτήρια με 5, 6, 7 χιλιάδες ευρώ ακριβώς την τελευταία ώρα έξω από το γήπεδο. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί να εξαγριωθούν, να την πέσουν στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί τα έχασαν, άρχισαν να κάνουν χρήση τακρυγόνων και έγινε ένας κακός χαμός. Τελείως ελληνικό σκηνικό. Δηλαδή πήγαινε ο άλλος φορτωμένος στο τάλιρο που λέμε στα παλιά. Ναι, τώρα δεν είναι απλό να έχεις πληρώσει έξοδα, να πας στο Παρίσι ξενοδοχεία, να έχεις πληρώσει εισιτήρια τελικού και να σου λέει ο άλλος δεν μπαίνεις γιατί πήγε κάποιος που είχε πλαστό. Δεν το καταπίνεις. Εξαγριώνεσαι. Ωραία. Λες τι μοιάζει με να βγάλει αυτόν που μπήκε με τον πλαστό να μπω εγώ.
Φοβερό. Και λέμε ότι μόνο εδώ γίνονται αυτά. Δεν γίνεται μόνο εδώ. Όχι, όχι. Και γενικώς όσοι πήγαν στο Παρίσι μιλάνε για... υπάρχει μια δικαιολογία ότι εκεί τον πήραν τον τελικό τελευταία στιγμή, αλλά γι' αυτό ακριβώς το δώσαν στο Παρίσι, που στο γήπεδο αυτό έχουν διεξαχθεί τελική Μουντιάλ, τελική Euro, της Παναγίας στα μάτια. Οπότε θεωρητικώς ήταν εύκολο να το οργανώσουν. Η αστυνομία έλεγε ότι δεν είχαμε το χρόνο να το οργανώσουμε, αυτή ήταν η απολογία της. Η UEFA, λίγο αστυνομία, λίγο παδί με πλαστά εισιτήρια. Αλλά ξέρεις, τώρα να κατηγορείς αυτόν που εξαπατήθηκε είναι λίγο άκομψο, γιατί τέλος πάντων δικιά σου δουλειά είναι, όχι να μην εξαπατηθεί, αυτό δεν μπορείς να το σταματήσεις, αλλά δικιά σου δουλειά είναι να τον εμποδίσει να φτάσει στο γήπεδο. Άρα δεν εξαπατήθηκε μόνο αυτός, εξαπατήθηκες και εσύ, που μπήκαν άνθρωποι μέσα με πλαστά εισιτήρια. Και υπήρξε το αδιαχώρητο μέσα. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς ήταν υπεράριθμοι στον τελικό. Δηλαδή σίγουρα έχουν μπει 2-3 χιλιάδες παραπάνω άνθρωποι από το κανονικό, από όσες θέσεις υπήρχαν. Και εκεί ήταν ακριβώς που φοβήθηκαν και τον μπλόκαραν τελείως και δεν άφηναν μετά να μπει κανένας. Γιατί φοβήθηκαν ότι μπορεί μέσα να δημιουργηθεί πανικός, συνωστισμός άσχημος και να έχουμε άλλα ζητήματα. Και γι' αυτό πήραν την απόφαση δεν μπαίνει κανείς. Και γι' αυτό έμειναν να παίξουν και άνθρωποι που είχαν κανονικά εισιτήρια. Μάλιστα. Τέλειο. Το κορυφαίο, η κορυφαία στιγμή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να έχουμε αυτή την τρέλα. Τέλος πάντων, στον αγωνιστικό χώρο, το 23-3, δηλαδή τώρα πώς γίνεται να γράψει τον ταμπλό στο τέλος 0-1 και πανηγυρίζουν οι Ισπανοί. Γίνεται όπως γίνεται σχεδόν πάντα τα τελευταία, όχι σχεδόν πάντα, πάντα τα τελευταία 41 χρόνια με τη Real, κερδίζει πάντα τους τελικούς. Αυτός ήταν ο 8ος τελικός Champions League που έπαιξε από το 81 και μετά, η 8η νίκη της. Γίνεται γιατί 5 τύποι από αυτούς έχουν πάνω από 100 συμμετοχές στο Champions League και το παίρνουν για 5η φορά. Γίνεται γιατί οι Ισπανοί στους 17 τελευταίους ευρωπαϊκούς τελικούς διασυλλογικών διοργανώσεων, όχι μόνο Champions League και Europa League, στους τελευταίους 17 που πήγαν, ναι. Ισπανοί, πόσους λες ότι κέρδισαν από τους 17? Τους 10. Και τους 17. Απίθανο, πραγματικά. Να παίξεις 17 συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τελικούς και να τους πάρεις και τους 17. Και μιλάμε τώρα, δεν είναι μόνο η Ρεάλ, δεν είναι μόνο η Μπαρτσελώνα, δεν είναι η Βιγιαρεάλ. Η μόνη τελική που χάνουν οι Ισπανοί είναι αυτοί που χάνουν από Ισπανούς. Να χάσει η Ατλέτικο τον τελικό από τη Ρεάλ. Αυτό. Να χάσει η Σεβίλη τελικό από τη Βιγιαρεάλ, ξέρω εγώ. Η τελευταία φορά που η Ισπανική ομάδα έχασε ευρωπαϊκό τελικό είναι οι Αλαβές. Σε ένα Λίβερπουλ Αλαβές στο παλιό κύπελο UEFA. Από τότε έχουν οι Ισπανοί να πάνε σε ευρωπαϊκό τελικό και να μην τον πάρουν. Και η πλάκα είναι ότι όλη αυτή η γενιά των τελευταίων περίπου 20 ετών είναι η γενιά του ισπανικού ποδοσφαίρου και του ισπανικού μπάσκετ, θα πω εγώ. Γιατί σαν να μπήκανε στο μαγικό φίλτρο του Αστερίξ και του Οβελίξ οι τύποι αυτοί τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι. Θυμίζω ότι ήταν η loser της Ευρώπης και στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, ειδικά η Εθνική Ισπανίας και στο μπάσκετ. Μέχρι που εμφανίστηκε αυτή η γενιά του 21ου αιώνα και δεν άφησε τίποτα ορθείο. Πήρατε και τις καρέκλες που σήκωνε τα λάμπα, όχι μόνο τα τρόπαια. Είναι φοβερό πως έχτισαν νοοτροπία πρωταθλητών, πως δούλεψαν γι' αυτό, γιατί έγινε με σχέδιο από τις πολύ μικρές ηλικίες, για να βγάλουν από πάνω την ταμπέλα των loser σε όλα τα ομαδικά αθλήματα και πώς έφτασαν τα 22-23 χρόνια του 21ου αιώνα να έχουν πάρει τα πάντα και να αφήνουν ελάχιστα σε όλους τους υπόλοιπους. Σε όλα τα επίπεδα, εθνικών ομάδων, συλλόγων, σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, φοβερό. Και είτε παίζουν καλά είτε δεν παίζουν καλά, πάντως καταφέρουν και τα παίρνουν τα τρόπια. Ναι. Τώρα δεν είναι, νομίζω ότι ο τελικός έγινε, συνέβη ό,τι περιμέναμε να συμβεί πάνω κάτω. Δηλαδή, εγώ το λέω γιατί το έγραφα και το Σάββατο, ότι είναι μια καλύτερη ομάδα η Λίβερπουλ.
Τελεία. Ναι. Δεν χωράει αμφιβολία περί τούτου που έλεγε για άλλη στην ελληνική ταινία. Είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα. Άρα αυτό το είδαμε στο τελικό. Καταλάβαμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Είδαμε μια ομάδα που προσπαθούσε να επιτεθεί. Δεν ήταν στην καλύτερη βραδιά της, ανεξάρτητα από το 23-3 η Λίβερπουλ, mm-hmm. αλλά ήταν σε πολύ καλύτερη βραδιά από αυτήν της Ρεάλ. Αλλά από την άλλη είχες 11 τύπους που γύρω τους και εγώ ήταν το σύμπαν και αυτοί δεν έκαναν ούτε γκριμάτσα. Είχαν μια πεποίθηση, μια ηρεμία ότι κάτι θα γίνει, θα το βγάλουμε, κάτι θα γίνει, θα το σταματήσουμε, κάτι θα γίνει, θα πάει στο δοκάρι και έξω και κάτι θα γίνει και στις 2, 3, 4 δικές μας στιγμές θα βάλουμε τον γκολ. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν κάνει 3,5 επιθέσεις και έχουν βάλει 2 γκολ. Ένα που μέτρησε και ένα που δεν μέτρησε. Είναι αυτή η ψυχολογία, ρε παιδί μου, ότι σε αυτόν εδώ τη διοργάνωση και σε αυτόν εδώ το τελικό, εγώ είναι σαν να κάνω βόλτα στο πάρκο με το σκύλο. Είναι τα κίνητρα που δημιουργούν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Δηλαδή ο Κουρτουά που δεν το είχε πάρει ήταν φανερό όλες αυτές τις μέρες πριν από το τελικό πόσο προετοίμαζε τον εαυτό του για να το πάρει και για να μπορεί να πει την ατάκα ότι... και φαντάσου πως το είχε δουλέψει στο μυαλό του και δικαιολογημένα ότι εγώ δεν το έχω πάρει το Champions League, όλοι οι άλλοι εδώ πέρα το έχουν πάρει. Mm-hmm. Αν χάσουμε αυτό το τελικό, όλοι θα λένε ότι εγώ δεν μπορώ να το πάρω. Δεν θα πει κανείς, δεν μπορεί να το πάρει ο Μόντριτς, δεν μπορεί να το πάρει ο Μπενζεμά. Εγώ πάλι έχω πάει σε τελικό με την Ατλέτικο, με την Ατλέτικο και το έχω χάσει. και τέλος πάντων δεν θέλω κανείς να μπορεί να με πει μέτριο. Θέλω όλοι να με θυμούνται γιατί έχω πάρει και το Champions League. Και κάνει αυτή την εμφάνιση στον τελικό. Δεν είναι το πώς προετοιμάζονται αυτοί οι χαρακτήρες και το πώς διαχειρίζονται αυτές τις καταστάσεις είναι μυθικό. Την ίδια ώρα καταλάβαινες, ας πούμε, ότι την ίδια προετοιμασία έχει κάνει και ο Σαλάχ, ψυχολογική. Ήταν λυσασμένος να σκοράρει. Έκανε ό,τι μπορούσε. Στις περισσότερες περιπτώσεις το έκανε καλά. Δεν έχεις να τον ψέξεις ότι... Τι πλασέ είναι αυτό που κάνεις ρε φίλε, ή τι κάνεις ρε φίλε, το χάνεις πάνω στη γραμμή, ή δεν ξέρω εγώ πώς βάζεις έτσι το κορμί σου και εκτελείς. Αλλά η πρώτη και η τελευταία του προσπάθεια, mm-hmm. η πρώτη που είναι πάρα πολύ δύσκολη για να τη βγάλει ο Κουρτουά, για μένα αυτή είναι η πιο δύσκολη του επέμβαση. Ναι, πέφτει ναι, 2 μέτρα χαμηλά δίπλα στο κορμί του από απόσταση 4 μέτρων η εκτέλεση. Και μάλιστα μια εκτέλεση που δεν την περιμένει, γιατί ο Σαλάχ βάζει πάρα πολύ πίσω το πόδι του για να καταφέρει να αλλάξει κατεύθυνση στην μπάλα και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορέσει να της δώσει κατεύθυνση προς την εστία. Κι όμως τις δίνει και τις δίνει χαμηλά δίπλα στο κορμί του Κορτουά, ο οποίος έχει αντίθετη κατεύθυνση στο κορμί του κι όμως προλαβαίνει, γυρίζει και πέφτει χαμηλά 2 μέτρα ανταγκλαράς και κάνει αυτή την επέμβαση. Το είπε και ο ίδιος μετά, ότι μετά από αυτή την επέμβαση πίστευα ότι θα τα πιάσω όλα. Η αυτοπεποίθησή μου ήταν στα ύψη. Έτσι είναι, λογικό είναι. Όταν πια βγάζεις αυτό, λες δεν περνάει τίποτα, ρε φίλε. Ό,τι κάνω, απλώς σε χέρια, πόδια, θα τα βγάλω. Ναι, και την ίδια ώρα. Και δημιουργεί και κόμπλεξ στον επιθετικό. Στους επιθετικούς. Αυτό ακριβώς. Την ίδια ώρα ο Σαλάχ άρχισε να βλέπει τελικές δικές του να πηγαίνουν στον Κουρτουά ή να τις βγάζει ο Κουρτουά. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτή τη φάση λίγο πριν το φινάλε του ματς, όπου κάνει την τέλεια ενέργεια ο Σαλάχ. Κολλάει την μπάλα στο πόδι του σε μια σέντρα 40-50 μέτρων. Την κολλάει. Πίστευτο, ναι. Την κατεβάζει, αποφεύγει τον αντίπαλο στο σπρέιτ που τον κυνηγάει, βρίσκει το καθαρό οπτικό πεδίο, εκτελεί πολύ δυνατά και πολύ σωστά για να περάσει μπάλα πολύ κοντά δίπλα στο κορμί του Κορτουά, ώστε να μην μπορεί να το βγάλει, να μην μπορεί να κάνει εκτείναξη και να το βγάλει αν είναι μακριά του. Τα πιο δύσκολα για τον τερματοφύλακα είναι αυτά που είναι πάρα πολύ δυνατά και δίπλα στο κορμί τους. Δεν έχει τη δυνατότητα δηλαδή να υπολογίσεις, να απλώσεις χέρι και να την βρεις με την παλάμη. Και ο τύπος κάνει επέμβαση με τον μπράτσο. Εκεί κατέρευσε ο Σαλάχ. Δηλαδή, αν τις φάσεις πέφτει στα γόνατα και χτυπιέται. Ότι... Πάντως, ο Κουρτουά είναι ένας από τους τερματοφύλακες, από τους τελευταίους τερματοφύλακες, να το πω έτσι, που σε αυτές τις περιπτώσεις βγαίνουν με απλωμένα χέρια και πόδια, έτσι. Δηλαδή, ό,τι γίνει. Οι περισσότεροι βγαίνουν και μερικοί κάνουν και πλάγια έτσι, να μην τη φάνει την μπάλα στα μούτρα, ας πούμε. Ναι. Να πέσουν από μια μεριά, τους λέει, παιδιά, εγώ έπεσα. Ναι. Αυτός όμως νομίζω και ο Νόιερ το κάνει αυτό. Σωστά. Θα πήγα να σου πω ότι το κάνει ο Νόιερ και δεν το κάνουν τυχαία αυτοί οι δύο, γιατί είναι τα δύο πιο τεράστια κορμιά, μπορώ να θυμηθώ τώρα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνουν ότι ο όγκος του κορμιού και το άπλωμα των χεριών, που ξέρω εγώ,
μπορεί να φτάνει και τα 2,5 μέτρα, 3, ξέρω εγώ πώς φτάνει το άπλωμα, το μία παλάμη ως την άλλη όταν τα απλώνει τέρμα ο Κουρτουά. Πραγματικά κλείνουν το οπτικό πεδίο του επιθετικού. Αλλά ο Σαλάχ εκεί το κάνει καταπληκτικά. Παρ' όλα αυτά έχει τέτοια ένστικτα ο άλλος που κουνάει λίγο τον ώμο, τον μπράτσο, τη βρίσκει τόσο, εντάξει είναι και η τυχερή του βραδιά πέρα των άλλων, διότι τη βρίσκει τόσο και η μπάλα θα μπορούσε να πάει κάλλιστα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Εν τέλει δεν πάει μέσα και πάει 20-30 εκατοστά από το δοκάρι, γιατί παίρνει ένα τέτοιο ύψος και μια τέτοια αλλαγή κατεύθυνσης που φαίνεται ότι θα πάει στο γάμα. Κι όμως δεν πάει στο γάμα, περνάει δίπλα το κάθε το δοκάρι. Ή ας πούμε στο σου του Μανέ. Κάνει πάρα πολύ δύσκολη επέμβαση. Τη στέλνει στο δοκάρι, αλλά 9 στις 10 φορές όταν η μπάλα χτυπήσει στην πλάτη σου και εσύ είσαι πεσμένος, θα πάει στα δίχτυα. Στον Κουρτουά δεν πήγε στα δίχτυα. Δηλαδή, okay, ήταν και η τυχερή του βραδιά. Σουτάρει ο Μανέ, το βγάζει ο Κουρτουά, πάει στο δοκάρι, γυρίζει, χτυπάει στην πλάτη του, λες, κοίτα να δεις αυτόν τον γκολ που θα μπει. Και δεν μπαίνει. Με κάποιο τρόπο παίρνει τέτοια φάλτσα η μπάλα που δεν μπαίνει. Έτσι είναι. Είναι, ναι, είναι η φάση του τελικού, νομίζω αυτή. Είναι η φάση. Λέει, αφού δεν μπαίνει και αυτό, δύσκολο θα μπει κάποιο άλλο. Όσο και να παιδεύεσαι. Όσο και να χτυπιέσαι. Έτσι. Εν τω μεταξύ, η νοοτροπία της μεγάλης ομάδας. Σε όλες τις περισσότερες μάλλον περιπτώσεις, για να είμαι απόλυτος, τον γκολ που ακυρώνεται στη Ρεάλ στο τέλος του ημιχρόνου, θα δημιουργούσε εκνευρισμό στην ομάδα που δεν μέτρησε τον γκολ. Θα πηγαίνανε στα αποδυτήρια γιατί δεν μέτρησε, έπρεπε να μετρήσει. Ήταν και μεγάλη καθυστέρηση μέχρι να αποφασίσει. Ήταν μεγάλη καθυστέρηση, ναι, αφού η μπάλα πάει από αντίπαλο, τέλος πάντων θα μένανε σε αυτό. Μετά το τέλος του μάτς, κάνει δηλώσεις ο Μόντριτς και λέει, καταλάβαμε ότι θα κερδίσουμε και θα βάλουμε γκολ στη φάση που μας ακυρώθηκε τον γκολ. Γιατί εκεί διαπιστώσαμε ότι έχει αδυναμία η Λίβερπουλ και ότι πρέπει να κάνουμε 2-3 τέτοιες φάσεις για να τους βάλουμε ένα γκολ. Ναι. Δηλαδή το στραβό που του συνέβη αυτή στα αποδυτήρια στο ημίχρονο, δεν το συζήτησαν, α, δεν μας μέτρησαν τον γκολ, τώρα αν μας το είχαν μετρήσει θα το παίρναμε. Το συζήτησαν ως, εντάξει αυτό δεν το μέτρησαν, αλλά έτσι το κάναμε, να το κάνουμε 1-2 φορές ακόμα και θα το βάλουμε. Έτσι είναι. Και τελειώνει η ιστορία στο Παρίσι, τον παίρνει Ρεάλ, οι αντίπαλοι είναι απογοητευμένοι, χάνουν μετά το πρωτάθλημα, την προηγούμενη εβδομάδα χάνουν και το πρωταθλητριών, τώρα το Champions League. Ναι. Με τις μεγάλες ομάδες έτσι συμβαίνει, δηλαδή η Ρεάλ έχει 14 Champions League, η Arsenal έχει 14 κυπέλλα Αγγλίας. Ναι. Δεν μου λες και τώρα. Ή όπως λέει ένας φίλος μου ακόμα καλύτερα, ναι. Λέει Ρεάλ και Άρσεναλ μαζί έχουν 14 Champions League. Περισσότερα από όσα έχουν Liverpool, Manchester City και Manchester United μαζί. Και τώρα στο λίμπερο του Liverpool, τώρα το μεσημέρι, στις ανοιχτές γραμμές που μιλάμε με τον κόσμο, λένε καταλήγουμε, θα καταλήξουμε στις 2 όταν τελειώσει η εκπομπή, ότι η χρονιά είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη. Ναι, είναι ένα ερώτημα που δεν το πάρεις μόνο εσύ, το έχουν βάλει, το έχει βάλει όλος ο πλανήτης, το έχουν βάλει πρώτα από όλους οι Άγγλοι. Ναι, εμείς όμως, στο λίμπερο του Λίβερπουλ είμαστε τώρα και κλείνησε λίγο η πρώτη ώρα της εκπομπής. Ναι. Και ο ακροατής Μιχάλης βγαίνει και λέει, κοιτάξτε να δείτε παιδιά. Ναι, στη χρονιά που η Λίβερπουλ ήθελε να κάνει quadruple, τελικά πήρε τους 2 μικρούς από τους τίτλους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι πήρε 2 από τους 4, είναι ότι πήρε τους 2 μικρούς. Από την άλλη, παιδιά, μιλάμε για μια ομάδα που έπαιξε 63 μάτς μες στη χρονιά, σε όλες τις διοργανώσεις, 63 ξαναλέω, και έχασε 4 από τα 63. Το να συζητήσουμε αν ήταν επιτυχημένη ή όχι χρονιά είναι αστείο. Το να συζητήσουμε αν ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για να είναι πιο λαμπερό το αποτέλεσμα μιας εκπληκτικής χρονιάς είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά να συζητήσουμε για το αν ήταν επιτυχημένη σε μια ομάδα που έπαιξε όλα τα μάτς που μπορούσε να παίξει. Έπαιξε 3 τελικούς και σε 63 έχασε το πρωτάθλημα για ένα βαθμό και σε 63 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις έκανε εν τέλει 4 ήττες. Τώρα να πούμε ότι δεν είναι επιτυχημένοι θα πέσουν να μας πλακώσουν. Το να πούμε γιατί η τόσο επιτυχημένη χρονιά δεν έφερε πιο μεγάλους τίτλους από αυτούς που εν τέλει ήρθαν είναι προφανώς μια κουβέντα που μπορεί να γίνει, αλλά και αυτή νομίζω η Λίβερπουλ ήδη προσπαθεί να την κάνει κίνητρο. Χαρακτηριστικά ο Κλόπ αμέσως μετά τη λήξη του μάτσου είπε που γίνεται το επόμενο τελικό της Champions League. Λέω στους οπαδούς μας να κλείσουν θέση. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι σε αυτές τις δηλώσεις τις πιασάρικες είναι πολύ καλός.
Ναι, έτσι το. Τι υπενήσεσαι δηλαδή, ότι είναι καλό δηλώσει, αλλά δεν είναι καλό ω προπονητή. Πιστεύω ότι όταν καίει το μάτς δεν χάνεται λίγο. Και στι αλλαγέ επίση. Ναι. Αυτό νιώθω, πιστεύω. Αυτό νιώθω. Εντάξει, προπονητάρα ναι. Εννοείται. Αλλά νομίζω ότι το χάνει λίγο εκεί. Ναι. Άμα βγάζει το τέτα τέτο τερματοφύλακα και αρχίζει πιέζει ο χρόνο, νομίζω χάνεται. Ναι. Κάνει μια τρικυμία. Εντάξει, γιατί δεν είναι καλό προπονητή, μια χαρά είναι, προπονητάρα είναι. Αλλά το έχει και με τι πιασάρικε δηλώσει και με τι αντιδράσει του. Εντάξει, η επικοινωνία του είναι σε άλλο επίπεδο. Τον αγαπάνε και τα λοιπά. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν έχει υπάρξει. Είναι επικοινωνιακό φαινόμενο. Mm. Οι Γερμανοί, να σου το καταλάβει, πριν πάει στην Λίβερπουλ, όταν ήταν στα φόρτε του στην Ντόρτμουντ, που έπαιρνε τα πρωταθλήματα από την Μπάγερν Μονάχου. Έλεγαν ότι στην Γερμανία υπάρχει μόνο ένας που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη δημοφιλία και την παντοκρατορία της Μέρκελ και αυτό ήταν ο Κλοπ. Να μην για τέτοια δημοφιλία. Ναι, ναι. Να λέω πριν πάει στη Λίβερπουλ. Ναι. Λατρεία, όχι δημοφιλία. Λατρεία. Και τώρα ο Έλληνας που ζει στο Λίβερπουλ ή στο Λονδίνο τέλος πάντων και ακούει το λίμπερο του Λίβερπουλ δεν παίρνει τηλέφωνο να πει «Καλά ρε Μιχάλη, καλά ρε Γιώργο, γιατί δεν έβαλε τον Τζιμίκα» από την αρχή. Εντάξει, όχι, δεν είναι, δεν θα μπορούσε να το πει, η απάντηση είναι θα τον έβαζε ρε φίλε, αλλά δεν το έβαλε ο Σαλάχ για να στείλει το μάτι στην παράταση. Αν πήγαινε στην παράταση θα τον έβαζε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ρόμπερτσον δεν έχει κάνει το καλύτερο δυνατό παιχνίδι. Κάτι να άποψή μου έχει μεγάλη ευθύνη και στον γκολ της Ρεάλ, γιατί πιέζει πολύ ψηλά και πολύ άναρχα εγκαταλείποντας τη θέση του και όλη η δουλειά γίνεται από εκεί, από την πλευρά του με τον Φεντερικό Βαλβέρδε, αλλά όταν χάνεις ένα 0 σε ένα τελικό και θες να βρεις τον γκολ της σοφάρισης, αυτά που αλλάζεις είναι η μεσοεπιθετική. Πολύ σπάνια να αλλάξει αριστερό μπακ, δηλαδή θα πρέπει να είναι αναγκαστική αλλαγή. Εάν πηγαίναμε στην παράταση είμαι σίγουρος ότι τον έβαζε, γιατί και κουρασμένος αρκετά φαίνονταν ο Ρόμπερτσον και δεν έκανε και το καλύτερο δυνατό του μάτς και τέλος πάντων θα είχε εξαντλήσει και ότι περιθώρια είχε με το να φτιάξει, να αλλάξει την επιθετική λειτουργία της ομάδας του. Είχε βάλει και Ζώτα, είχε βάλει και Φιρμίνο, άρα θα έμπαινε στη διαδικασία άλλου είδους αλλαγών. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα ήταν η πρώτη αλλαγή στην παράταση, αν πήγαινε τελικώς στην παράταση ο Τσιμίκας. Εντάξει, πάει και αυτό. Έκλεισε η σεζόν. Για να τελειώνουμε. Έκλεισε. Να τελειώνουμε. Έκλεισε. Να καλωσορίσουμε την επόμενη. Όπου η Λίβερπουλ πόσα μάτς έδωσε, είπε συνολικά. 63. Του χρόνου πόσα θα δώσει. 163. Ναι, περισσότερα νομίζω δεν γίνεται να δώσει. Δεν γίνεται. Ναι, ως Λίβερπουλ δεν γίνεται. Ναι. Ως Λίβερπουλ δεν γίνεται. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Κάποιος που δεν το είδε το παιχνίδι, κατάλαβε τι έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσόχο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.